Ωραίος ο Τρίφωνας, μάτωσε τουλάχιστον για να δούμε κι εγώ. Το βγάλες. Α, γλου γλου γλου, βγάζεις γλώσσα. Μπράβο ρε, μπράβο. Να το, κοίτα, τι είναι αυτό, αυτό είναι σαργός. Αυτός είναι μυτάκι. Είναι κοιμισμένος. Έλα, ρίχνε, μη χάνεις το χρόνο τώρα, τώρα είναι ο θάνατος. Στο είπα ότι αυτό το ψάρι που σου δώσα δεν χάνει. Είναι που μου λέει, Γιουργάκης, αυτές τις αλαγκές για ένα ψάρι είναι, δεν βέβαια. Για ένα ψάρι είναι μονάχα. Καρφωθιές. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Άντα, πάρουμε ένα ακόμα τώρα. Αύριο θες να έρθουμε. Όχι. Γιατί. Να βγάλω λεφτά. Καλά, θα έρθω μόνος μου. Μόνος βλέπουμε τι πιάνει στα βίντεο. Φιλαράκι. No fee spoiler. Ναι ρε, no fee spoiler. Γι' αυτό κάνετε κανένα like. Τέτοια ώρα ήταν που έχασα και εγώ το άλλο. Να έρχεται ο πρωταγωνιστής. Τι σκουπίζεις ρε πάνω στη φόρμα μου. Δικιά μου κάνει πολλά λεφτά. Τρελός είμαι. Σου δώσα... Ναι. Αλλού πήγε να βάλω... Σου δώσα το καλό το ψαράκι τώρα, εντάξει. Έλα να αλλάξω, πιάσεις και εσένα για να φύγω, μάλλον. Λες, ε, έρχεται ο κάτουλος. Μου έχει πάρει ένα σκατό, ένα μισό κιλό. Δεν μπορούσε να το σηκώσει και τόσο νερά μέσα από το βαράκι. Ναι, εξαφανίστηκε, φίλε. Πάει το ήταν δύο φορές πιο μεγάλο αυτό. Αλήθεια. Θυμάμαι εγώ τον κολοκλέφτη με την κομμένη ουρά. Έχω πιάσει τον κυνηγό. Και τον βάζω που λες, αφήνω το καλάμι, τον βάζω δίπλα στη μηχανή, στη ρόδα ρε, και λέω να πάω να φέρω την κάμερα για να το τραβήξω. Γυρνάω και δεν βλέπω το ψάρι. Λέω τι διάλο, και βλέπω μια γάτα και στρίβει τη γωνία και λέω έχει ακούστο. Τρέχω από πίσω και την πάει εκεί στον τεπόζιτο για να περάσει και όπως το έχει πιασμένο έτσι, βρίσκει στον τεπόζιτο, τούμπα, περνάει η γάτα και το ψάρι από πίσω. Και έκανε με τον ίδιο το πάρει μέσα. Σου λέω για σκηνικό. Ναι. Καταρρυπά σου λέω. Και με το που το βγάζω και ξαναρίχνω. Να το! Α! Μάψερε το πούστικο πάλι! Μάψερε μαλάκα γάμο τη πουτάνα μου! Να το! Το πήρα! Το πήρα ρε φίλε! Το πήρα κι εγώ! Ήρωας! Δώσε ρε παίκτη μου, δώσε! Τι είναι αυτό, α! Ωραία, δώσε λέμε! Οχόι! Ωραία! Ωραία, μας ακούει όλη η γειτονιά! Θα σου φύγει! Βρε μαλακά, έφυγε! Έφυγε, με σπρώξε! Έκανε τεχνική ποινή, με σπρώξε το καθήκη! Καθήκη, με σπρώξες! Με κόλλησε στη γωνία! Κοίτα, κόσμος από εκεί, ρε, τρελάθηκε! Μα στο μονάκι... Κοίτα, έμεινε ο κόσμος έτσι από εκεί, σου λέει τι έγινε! 20 κιλά. 42 κιλά τούνα ήτανε ρε. Πω, ο πεινασμένος φίλε πως φαίνεται. Στο πω θα πάρω κι εγώ. Είναι η ώρα τώρα ρε. Πήρες καλά της. Εντάξει ρε φιλαράκι. Την επόμενη φορά θα φέρουμε την απόχη μας. Μαλα... Τόδε. Θα σου πει. πιο μεγάλο από το δικό του. Και είχε πιαστεί μόνο στο πίσω ταγκιστράκι. Εντάξει, πέφτουμε. Ε, πειράζει. Το thrilling μου αρέσει εμένα. Το thrilling,
feeling ή thriller, ένα από τα δύο. Εδώ κοντά τρώνε. Εδώ κοντά και χαμηλά έκανε την επίθεση. Μια φορά σε 10 χρόνια. Τώρα τι μας έβαλε. Dance Monkey. Αυτό τι είναι, ρε. Πώς το λένε. Ρε, το ψάρι. Ψάρι είναι πίσω από το τέτοιο. Εντάξει. Με χτύπησε μία και με ξαναχτύπησε δεύτερη και πιάστηκε. Ήταν καλό κομμάτι. Δεν πήγαινες και εσύ από εκεί, ρε φίλε. Αφού δεν είσαι μου... Με σπρώξες εδώ και με κόλλησες στην γωνία πάνω και πήγε και κάνει έτσι και έφυγε. Τι, ναι, παιδιά, ναι, κοιτάξτε το πρόσωπό του. Ναι, ο ψεύτης. Τι έκανε έτσι για να μάθω από εκεί, λες ότι σώκοψα εγώ το ψάρι. Απατεώνα ένα έπιασα και μου το έβγαλες από τα αγκίστρι. Σε μένα, πήρε το από εκεί, οδήγα το, κάνε αυτό. Έχει τη σειρά του. Δεν πειράζει, θα πιάσω και το πιο μεγάλο. Θα πιάσω το θανατηφόρο. Πιάσω εδώ, εδώ το έχω το θανατηφόρο. Ρε φίλε, η ουσία είναι μία. Να παίρνεις το τζίμπο. Τώρα από εκεί πέρα, άμα θα θέλει να το βγάλεις, το βγάζεις. Αυτά είναι τα λόγια μεγάλων χαμένων ψαριών. Έχεις μπλεχτεί. Καλά είναι. Για κοίταξε εδώ. Αχ, 5-6 βολές ακόμα και μετά τέλος. Ήρθε το τέλος. Να πάρεις και σε ένα για να φύγω. Βρε και να μην πάρω, δεν έχω πρόβλημα σου λέω. Αχ, τι είναι αυτά τα άσπρα του κάτω. Μικρά είναι αλλά... Αυτά τα άσπρα είναι Γερμανοί σου λέω, πρόσχε το καλάμι ρε. Είπες Γερμανούς. Τερολάθη το καλάμι. Πώς? Halloween. Τι είναι αυτό? Halloween. Τι Halloween? Ρε φιλαράκι, αφού σου δίνω handicap, γιατί αλλιώς δεν έρχεσαι. Εσύ βάζεις handicap στον εαυτό σου, δεν μου δίνεις. Αφού βάζεις το δικό σου με μονάγκιστρα, μονάγκιστρα τι θα πιάσεις. Μονάγκιστρα για να το κολλήσω ρε. Μα δεν κολλάει αυτό. Κολλάει ρε. Κολλάει, για πλάκα κολλάει. Τώρα είναι που δεν βλέπουν οι τελευταίες βολές. Τώρα ότι... Όταν πέσει τελείωσε, τελείωσε. Ό,τι γυαλίσει. Όταν πέσει τελείωσε, εντάξει, το χάνεις. Τι δεν γυαλίζει ρε, το χρώμα που σου έδωσε είναι το καλύτερότερο. Βέβαια, πώς να ψαρέψει. Αφού έμπλεξε πάλι εδώ το μπροστά, το αγκίστρι. Είναι ο μεγάλος ψαράς, μονάγκιστρα ψαρεύει. Ρε φιλαράκι, μονάγκιστρα. Έχει πολύ μεγάλα αγκίστρα, να ψαρεύει μονάγκιστρα. Ας μην είχαμε την υψομετρική διαφορά εδώ πέρα και θα σου λέγα εγώ. Μην γελάς, σου λέω, αν δεν είχαμε την υψομετρική διαφορά εδώ πέρα, θα τα είχα κάνει εγώ εδώ πέρα καινούρια. Ο καινούριος. Αυτό είναι πάντως, αυτό είναι. Αυτό είναι αυτό το ανέβασμα της αδρεναλίνης. Εκεί θα το βγάλω! Γιατί το έβγαλες μετά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ισχύει. Το έβγαλες. Καλύτερα το ταξίδι παρά ο προορισμός. Ακριβώς. Στον προορισμό ξέρεις, θα φτάσεις. Λες, okay, θα πιάσω ψάρι. Το έβγαλες και τι έγινε. Είδε σου λέω, το έχεις μπλέξει που το κοπανάς. Έχει μπλέξει τσαλαγκιά. Σαν Beyblade, ρωτάνε. Μην το κοπανάς, σου λένε. Και σκέψου, αυτά είναι αντίγραφα, έτσι. Άμα ήταν τα original. Αλλά αύριο με βλέπω να είμαι εγώ πάλι εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι ο ψαράς. Λαδίλα. Στο Παναμά ψαρά. Αυτή η λαδίλα, ξέρεις τι είναι. Από την κολυμπίδα του μωρού.
τα λάδια που ρίξανε μέσα στην κολυμπήθρα πριν. Δεν γίνεται να πάει μέχρι τόσο κάτω όλο αυτό. Το λάδι απλώνει στην επιφάνεια του νερού. Τόσο, είναι τόσο το λάδι από την εκκλησία. Αυτό είναι λάδι. Σκέτο λάδι. Και το βλέπεις είναι μόνο αυτό το κομμάτι εδώ. Τώρα δεν βλέπω τα ψάρια με το λάδι. Νομίζεις, το λάδι είναι στην επιφάνεια. Και τα ψάρια. Μα, επιφάνεια. Βλέπεις το ψηλό εκεί. Να το, εκεί, 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 που κάνει κυκλάκια. Άμα βλέπεις το ψηλό και είναι έτσι απλωμένο και στην επιφάνεια, σημαίνει ότι οι κυνηγοί φάγανε, φύγανε. Όντως. Ναι. Άρα, it's all over. Τώρα θα μου κάνει το νήμα όμως. Δεν παθαίνει τίποτα, λάδι. Όπα, κάτι με πήρε. Κάτι με χτύπησε. Πάλι εσύ. Πάλι εγώ, τι να σου πω. Και μιλάμε για ψηλά. Σου λέω, ψηλά. Ψηλά. Ψηλά, ρε, με χτύπησε. Μπορεί να ήταν αφού στο λέω ρε. Ρίξε εκεί, εκεί, εκεί ρίξε, εκεί, εκεί στο... Ναι, στα ψηλά, από κάτω κυνηγάνε. Πρέπει να πάει βαθιά του. Δεν χρειάζεται να πάει βαθιά ρε. Επιφανειακά, τα κυνηγάνε, γι' αυτό το ψηλό βγάζει άμυνα τώρα. Σου λέω πριν με ακούμπησε κάτι ρε. Με κράτησε, αλλά δεν πιάστηκε. Αυτή είναι η άμυνα του ψηλού. Κάνει κυκλάκια. Στην επιφάνεια ένας δίπλα στον άλλον. Και πολλές φορές όταν τα κυνηγάνε... Α, τι οπ, σε πήρε! Ε! Ω, να τα ρε, εδώ είναι. Τα είδα, τα είδα. Έλα, ξεκινήσανε πάλι. Έλα. Έλα, μην το αφήνεις να κατεβεί. Μάζευε! Πάλι λάθος με πήρε. Τι είναι αυτό που τρέχουμε. Το ψηλό είναι. Ελάτε ψηλό. Ναι ρε, πάρε μας μαζί. Ακολουθάει, ακολουθάει, δεν το βρίσκει, ακολουθάει, ακολουθάει και έφυγε. Το χάσει. Ας το έξε. Κατά. Άντε, πάρουμε άλλο ένα για αυτού. Ένα ο καθένας. Όταν σου λέει ότι αυτή είναι η αμήνα του ψηλού, τώρα πάνε από κάτω γιατί δεν βλέπουν και το ψηλό έχει βγει στην επιφάνεια πάνω. Βλέπεις πως έχει μαζευτεί εκεί πέρα. Όταν έχει πάρα πολλούς στόχους, δεν μπορεί να στοχεύσει, ρε. Και αυτό χτυπάει στο δικό σου που είναι μόνο. Ναι. Μάλιστα. Βλέπει αυτό που κλαμποκοπάει, που ξεφεύγει το κοπάδι και σου λέει: εδώ είμαστε. Το θέμα είναι να μην αστοχήσει. Άμα αστοχήσει, αστόχησε. Μία δεν με έφερε καλά, μία εδώ στο ίσιο, το ίσιο στο ίσιο. Ναι, το ξέρω. Θα δει ότι ερχόταν... έλα, πάτε εδώ. Ότι πήγαινε... κάτσε πού είναι πάνω, είναι πάλι. Να τα, εδώ κάτω, τα είδα. Τα είδα. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η ώρα, ρε, που δεν βλέπουνε. Δεν είναι, δεν είναι κοπάδι, δεν είναι πολλά. Είναι 4-5 μαζί, χωρίζονται και πρέπει να σε πετύχει. Άμα ήταν καμιά 100-150 κοπάδια το ένα πίσω απ' τ' άλλο, σίγουρα ένα βλαμμένο θα σάρπαζε. Και άμα έφευγες από αυτό, θα σάρπαζε άλλος. Πάντως ο Γκαρσίας θα δώσει τα αρέστα σου.